Να σας ρωτήσω. Πού το πήρες αυτό, δε. Έχεις το μπάρτι πια. Αυτό είναι παγωτό, φωνάκι, Super B. Super B. Τι θα λοιπόν, το έφυγε το στήμα. Λοιπόν, η ώρα είναι 7.30. Α, στο Ριγόπουλο ρε, στην τουρίστη τη δράση. Ναι, και τι έγινε. Ωραία. Άκου τι θα κάνουμε. Ριγόπουλο. Πώς θα έρθω. Ριγόπουλο. Super B. Super B. Λοιπόν, Συγγνώμη, κάτσε. Super B με Ριγόπουλο θα είναι αυτά. Ναι. Έχουμε. Δηλαδή. Όλα αυτά είναι μαζί. Εμείς ποιοι είμαστε εδώ, δηλαδή, πού πάμε. Εγώ είμαι ο Σπάρκι. Εγώ είμαι ο Νίκος. Είναι ο Νίκος. Εγώ είμαι ο Μιχάλης, ο μουσικός του Γάλα, είμαι και εγώ γιατί αλλιώς μου στείλω έτσι. Στην υγειά μας. Τα μισή ώρα. Super B. Super B. You must to be. Πρέπει να μπει. Γεια χαρά. Τώρα εγώ είμαι ο Λάδης Λιγέρακος. Και εσείς παρακολουθείτε Super B. Κάθε Σάββατο μην ξεχνάτε στις 7.30 ο Παναγιώτης Ριγόπουλος και ελληνικό κοκτέιλ. Ελπίζω να δείχνει κάτι από μένα. Γεια σας φίλοι μου, είμαι η Μαντώ. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Super B διότι ακολουθεί η καταπληκτική εκπομπή ελληνικό κοκτέιλ με παρουσιαστή τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Είναι μαζί μας, ευτυχώς. Και φυσικά τον έχουμε δίπλα μας. Κύριε Παοξαντίνο, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά πάλι από κοντά. Καλοκαίρι στην Ελλάδα, οργώνεται την Ελλάδα μουσικά και ακόμη μια φορά. Τι σημαίνει για τον Βασίλη Παοξαντίνο αυτό το μουσικό ταξίδι στην Ελλάδα? Καταρχήν είναι ανάγκη μου. Είναι λόγος ύπαρξης. Δεν μπορώ χωρίς να. Αυτό έμαθα να κάνω, αυτό έμαθα να απασχολούμαι και αυτό έγινε η ζωή μου. Δεν μπορώ λοιπόν να απαρνηθώ τη ζωή μου. Τετάρτη βράδυ, εδώ στο Κάστρο, στην Πάτρα. Κύριε Παπάζουλος, σας καλωσορίζουμε στην πόλη μας. Καλώς σας βρήκα. Τελικά λένε ότι το πατρινό κοινό είναι δύσκολο, έτσι τουλάχιστον λένε όλοι οι καλλιτέχνες που έρχονται στην πόλη μας. Αλλά τελικά η δική σας έξοδος στην επαρχία κάθε καλοκαίρι είναι συνυφασμένη με την πόλη μας. Μα φυσικά. Η Πάτρα είναι ένα από τα μέρη που κάθε χρόνο θα είμαι εδώ. Με θέλουν, δεν με θέλουν. Ποιοι είναι οι λόγοι? Είναι προσωπικοί. Δεσμοί, έτσι. Δεσμοί. Σας είχα ρωτήσει μια παλιότερη συνέντευξη που είχατε την τιμή να παραχωρήσετε. Ποιοι ήταν οι λόγοι που δεν μπορέσατε, που δεν θέλατε να έχετε δημόσιες σχέσεις, καλώς ή κακώς εννοούμενες? Μου είχατε πει τότε ότι εσείς δεν έχετε ανάγκη από δημόσιες σχέσεις, γιατί οι δημόσιες σχέσεις για εσάς είναι η μουσική σας. Ξέχασα όμως να σας ρωτήσω και θα σας ρωτήσω αυτή τη στιγμή, ποιο ήταν το τίμημα και αν υπήρχε τίμημα που πληρώσατε για αυτή την απόφαση. Έτσι κι αλλιώς είμαι μαθημένος στα δύσκολα. Και μόνο με σκληρή δουλειά έχω κάνει ό,τι έχω κάνει και μόνο στη δουλειά μου βασίζομαι για τίποτα άλλο. Πιστεύατε ότι τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά να αντί για την Θεσσαλονίκη ήσασταν στην πρωτεύουσα στην Αθήνα? Δεν νομίζω, γιατί αυτό ισχύει για τους συναδέλφους που δουλεύουν σε νυχτερινά κέντρα. Και επειδή στην Αθήνα βέβαια είναι μαζεμένη η μισή Ελλάδα, είναι φυσικό εκεί να υπάρχει περισσότερη δουλειά και να είναι ο χώρος που σε ελκύει όλους. Εγώ μπορώ να κάθομαι στο χωριό μου και να κάνω αυτό που κάνω χωρίς να επηρεάζεται η δουλειά από τίποτε. Είχατε ποτέ τον πειρασμό, τουλάχιστον για βιοποριστικούς λόγους, να κατέβετε στην Αθήνα και να συμμετάσχετε σε ένα νυχτερινό σχήμα φυσικά με την πλουσιοπάροχη αμοιβή που συναντούμε? Το κάνατε, σας έγινε κάποια πρώτα στέλια και δεν αποδεχτήκατε ή τελικά δεν ήταν έντοση, δίσατε καθόλου ποτέ? Έχουν γίνει προτάσεις βεβαίως, αλλά δεν το έχω κάνει ποτέ, όχι. Ούτε θα το κάνω, γιατί κάνω πιο ενδιαφέροντα πράγματα, αυτό είναι όλο. Ποια είναι τα πράγματα που σας κάνουν έξαλλο? Έξαλλο. Εκτός ότι να σας καθυστερούν και να σας τρώνε το διάλειμμα, παίρνοντας συνέντευξη. Είναι πολλά τώρα, πού να τα θυμάμαι. Αν σας έλεγα να μου πείτε τα 5 πιο αγαπημένα σας τραγούδια από όλη την πορεία σας, ποια θα θυμόσετε αυτή τη στιγμή? Δεν μπορώ, τα αισθάνομαι όλα σαν παιδιά μου, δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Το καθένα έχει την ώρα του και είναι εκείνη τη στιγμή το καλύτερο από όλα. Τι είναι αυτό που απεχθάνεσαι πιο πολύ? Τη χυδαιότητα που έχει πέσει αυτή η χώρα σε όλα τα επίπεδα. Βλέπεις τι έξοδο?
εκεί που έχουμε φτάσει. Δύσκολο. Χιδαιότητα μιλάμε. Μακάρι, γιατί είναι ένα από τα μέρη της Ελλάδας που αισθάνομαι κάποια επαφή μαζί του. Γιατί δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστη, έχω υπηρετήσει εδώ. Σοκέτ. Έχω περάσει και άσχημα. Πολύ καιρό, πόσο καιρό. Ναι, γιατί πέρασα και λοχεία εδώ και έμεινα πάρα πολύ καιρό. Γι' αυτό σου λέω. Είχα... θυμάστε κάποια μέρη στην Πάτρα που έβγαινε σε έξοδο και δεν παίζει κανένα. Η πρώτη μου έξοδο εδώ ήταν μετά από πάρα πολύ καιρό. Η υπηρεσία μα πήγαινε που λένε 7 μέσα και μια μέσα. Κάναμε πολύ καιρό να δούμε την Πάτρα. Και ειλικρινά έχω μαζέψει και ευχάριστες και δυσάρεστες εμπειρίες από εδώ. Αλλά ένα μέρος το οποίο, επειδή έχω ειλικρινά έντονες στιγμές, όταν έρχομαι, γιατί κάτι παθαίνω, κάτι μη πιάνει. Είπα και στην αρχή, Λίτσα, ότι το όνομά σου αναγραφόταν επί χρόνια στα πιστόφυλλα των δίσκων, γιατί απλώς θα τα έκανες φωνητικά. Γιατί καθυστέρησες να πεις τα εξώφυλλα, δηλαδή με λίγα λόγια να κάνεις προσωπική δουλειά? Δεν καθυστέρησα. 7 χρόνια δεν είναι πάρα πολλά να είσαι σε αυτό το χώρο και να κάνεις μετά την προσωπική σου δουλειά. Δεν είναι και λίγα, αλλά ήταν η ώρα μου τώρα. Κάθε πράγμα στον καιρό του. Φίλες και φίλοι, η Πέγκη Ζήνα. Πέγκη, καλησπέρα. Με υποχρέωσες πάρα πολύ, πρέπει να πω. Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που σε ξαναβλέπω. Καλώς ήρθες στην Πάτρα, που νομίζω ότι πλέον πρέπει να την αισθάνεσαι σαν δεύτερο σπίτι σου, έτσι δεν είναι? Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά στην Πάτρα. Νομίζω ότι μου έχει μείνει μια ανάμνηση οικογένεια, κάτι σαν δεύτερη οικογένεια είναι η πατρινή για μένα. Παναγιώτη, καλησπέρα στην Πάτρα. Καλησπέρα σε όλη την Πάτρα. Καλησπέρα, Παναγιώτη, σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αχά, ήταν. Είναι η πρώτη φορά, όχι, πρέπει να κάνω λάθος, που είσαι στην Πάτρα, είσαι ξανάρθει. Για να τραγουδήσω όμως εννοώ. Ναι, για να τραγουδήσω. Την προηγούμενη φορά είχα έρθει ως playback, με playback, ως πρωτοεμφανιζόμενος καλλιτέχνης και ήταν πάρα πολύ καλά. Είναι η δεύτερη φορά ουσιαστικά που έρχομαι και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Λένε, Σάκη, και μάλλον είναι σωστό, ότι η δόξα έχει και το τίμημά της. Εσύ το έχεις πληρώσει? Δεν ξέρω γιατί τίμημα μιλάτε. Μεγάλη δημοτικότητα. Πολλές φορές σε φέρνει και ένα καλλιτέχνη σε δυσάρεστη θέση. Έχεις έρθει εσύ σε κάποια δυσάρεστη θέση κάποια δεδομένη στιγμή? Όχι ιδιαίτερα. Όχι. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα ούτε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε με τον κόσμο. Πάντα οι σχέσεις μου ήταν πολύ ομαλές. Όλος αυτός ο θαυμασμός που έχεις από τις κοπέλες, τις νέες κυρίως κοπέλες, κάποια στιγμή σε έχει κουράζει? Όχι, δεν με έχει κουράζει. Όχι. Είναι πολύ ευχάριστο. Πώς είναι ο Σάκης Ρουβάς όταν δεν ασχολείται με τον οποιοδήποτε τρόπο με τη μουσική, με το τραγούδι? Απλώς, πιστεύω. Έχεις διατηρήσει, Σάκη, φιλίες παλιές που είχες, κάνεις τα ίδια πράγματα που έκανες όταν δεν ήσουν αδιάσημος, ή σου έχουν λείψει πράγματα που θα ήθελες να κάνεις αλλά δεν μπορείς γιατί είσαι διάσημος? Δεν νομίζω ότι όλο αυτό περί διασημότητας και αυτά, δεν νομίζω ότι μπορούν να αλλάξουν τον άνθρωπο. Αυτά που έκανα πάντα, θα κάνω και τώρα και θα κάνω και στην υπόλοιπη μου ζωή. Αυτά που με ευχαριστούν, αυτά που θεωρώ εγώ ότι διατηρούν μια ισορροπία μέσα μου και με βοηθούν σαν άνθρωπο, δεν πρόκειται να αλλάξουν ποτέ. Φρίζω στην Πάτρα. Στην Πάτρα που σε αγαπάει πάρα πολύ και σε υποδέχτηκε και σήμερα θερμά με το χειροκροτημά του και την αγάπη του. Καλώς σας βρήκα, χαίρομαι κι εγώ που είμαι κοντά σας. Θα ήθελα να μου πεις τα σημαντικότερα βήματα που σε οδήγησαν στην καταξίωση. Συνεργασίες, δίσκοι. Κυρίως δίσκοι, καλές επιλογές τραγουδιών. Νομίζω ότι ο κόσμος με αγάπησε μέσα από τα τραγούδια που επέλεξε να τραγουδήσω στους δίσκους. Πού μεγάλωσες, ηλικία, και πότε είχες την πρώτη επαφή με τη μουσική? Η πρώτη μου επαφή με τη μουσική ήταν από τα πολύ μικρά μου χρόνια, γιατί ανήκω σε μια οικογένεια που αγαπούν το τραγούδι πάρα πολύ. Μεγάλωσα σε ένα χωριό της Μακεδονίας, το Σερών συγκεκριμένα, όπου είχα τη δυνατότητα μέσα από τα γλέντια των γονιών μου και των φίλων τους να γνωρίσω το τραγούδι. Με την καλή του μορφή, το τραγούδι που, με το οποίο ο Έλληνας γλεντά, με το οποίο διασκεδάζει, το οποίο χαίρεται, λυπάται κτλ. Το γεγονός ότι οι δρόμοι σας ενώθηκαν με το δρόμος, μάλλον ενώθηκε με το Στέλιο Φωτιάδη, που εκτός από μουσικός είναι και σύζυγός πλέον, είναι κάτι που σε βοηθάει στη δουλειά σου? Πάρα πολύ, γιατί το Στέλιο το γνωρίζω, σχεδόν το γνώρισα από το ξεκίνημά μου. Και το λέω προς όλο τον κόσμο και πάντα το λέω, δηλαδή, ότι χωρίς το Στέλιο δεν ξέρω αν θα ήμουν η γλυκέρια που είμαι σήμερα, γιατί εγώ προσωπικά είμαι λίγο άτολμη.
Σήμερα το τραγούδι περισσότερο από φωνή χρειάζεται να διαθέτεις δημόσιες σχέσεις και τέτοια πράγματα τα οποία εγώ δεν διαθέτω. Να υπάρχει κάποια συνέχεια. Οπότε εγώ είμαι της άποψης καλό τραγούδι και να μην φοβάται κανείς όταν λέει κάποιο καλό τραγούδι. Δεν χρειάζεται να φοβάται, θα δικαιωθεί κάποια στιγμή όσο και αν περάσει κάποιος χρόνος. Έχεις νιώσει κάποια στιγμή θύμα στην πορεία σου από τις περιστάσεις, Θέμη? Θύμα οπωσδήποτε έχω νιώσει αρκετές φορές, γιατί είχα και μεγάλο πόλεμο. Μεγάλο πόλεμο από ποιους? Δεν μπορώ να σου πω τώρα από ποιους και... Από το καλλιτεχνικό κύκλωμα, δηλαδή, εννοείς? Εντάξει, όχι από το και από το καλλιτεχνικό κύκλωμα και... Λοιπόν, αλλά είχα και πολύ καλές στιγμές, δηλαδή είχα ανθρώπους που με αγαπούσαν πραγματικά, που είχαν αρκετά μεγάλο συμφέρον και πρόσεχαν τις δουλειές μου, οπωσδήποτε και με τη δική μου συγκατάθεση πάντα γινόντουσαν κάποιες δουλειές και είχα κάποιες επιτυχίες αλλά και κάποιο πόλεμο. Έχουν γεμίσει πικρία αυτές τις στιγμές? Δεν ξέρω αν ακούγομαι πικραμένος, αλλά... Μάλλον κάτι και γι' αυτό σε ρωτά. Δεν είναι, είναι και η ώρα αυτή. Έχω και κάποια κούραση, γιατί αυτή η στιγμή που συζητάμε είναι αρκετά... Είναι περασμένα μεσάνυχτα. Είναι περασμένα μεσάνυχτα. Όχι. Δεν υπάρχει πικρία. Πάνω απ' όλα περπατάω στο έδαφος. Ξέρω, έχω συνέστηση των πραγμάτων. Γνωρίζω, ας πούμε, ότι ένας καλλιτέχνης έχει και τη μεγάλη αναλαμπή του και έχει και μια σταθερή πορεία. Εγώ νομίζω ότι βρίσκομαι αυτή τη στιγμή σε μια σταθερή πορεία. Ο κόσμος οπωσδήποτε περιμένει κάτι ακόμα από μένα και αυτό με ενθαρρύνει και πιστεύω ότι έχω χρόνια μπροστά μου. Ακούγονται για υπέρογκα ποσά για τη νύχτα και κυρίως για τις πρώτες φίρμες. Μιας και εσύ σε μία από αυτές, αν όχι μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, μιας και ο δίσκος σου ακούγεται πάρα πολύ και πουλάει πάρα πολύ, θα ήθελα να μου δώσεις τη δική σου ερμηνεία για αυτό το φαινόμενο. Οπωσδήποτε υπάρχουν μεγάλα ποσά, αλλά και πολύ λίγοι άνθρωποι αυτοί που θα τα πάρουν. Τι έχεις κάνει λεφτά από την τραγουδία τύπα? Εγώ έχω κάνει σωστές κινήσεις, έχω επενδύσει τα χρήματα αυτά που έχω βγάλει από το χώρο τραγουδιού. Φυσικά για ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μου. Ποια ήταν η καλύτερη συνεργασία που έχεις κάνει ως σήμερα με καλλιτέχνη? Έχω δουλέψει με πάρα πολλούς. Από τον Αγγελόπουλο, από τον Καδαλά, από την Ρίτα Σακελαρίου. Με όλους τα πήγα πολύ ωραία. Και από τους πρόσφατους έχω δουλέψει και με την Άντζελα Δημητρίου, με τη Στανίση, με την Πίτσα, με τον Νομικό. Έχω δουλέψει με όλα τα παιδιά. Η χειρότερη συνεργασία σου? Δεν έχω χειρότερη. Πολλές συνεργασίες πήγαν πολύ καλά. Το τραγούδι που αν το ξανάφτιαχνες τώρα σε δίσκο σου θα το άλλαζε, θα το άφηνες το ίδιο ή ενδεχομένως δεν το βάζεις καθόλου σε δίσκο σου, υπάρχει κάποιο που δεν θα το βάζεις αυτή τη στιγμή? Τραγούδι ναι, αλλά τις δουλειές προσέχω κάθε χρόνο να ανανεώνομαι, να βγάζω καινούργια μηνύματα, καινούργια τραγούδια, να υπάρχω στην επικαιρότητα. Δεν θέλω να κάνω απότομη στροφή σε και να πω άλλο είδος. Είναι το είδος που με αγάπησε ο κόσμος, εκεί με έμαθε. Αυτά θέλω να ακούνε από τον αντίπα, οπότε θα παραμείνω εκεί που είμαι. Σε κατηγόρησαν όλοι για το είμαι στα χάη μου και για τον μπορώ μου καλησπέρα, αλλά τελικά οι περισσότεροι από αυτούς τους επικριτές σου χόρεψαν και ανέβηκαν στο τραπέζι και τραγουδούν τα τραγούδια σου. Πώς το σχολιάζεις αυτό? Έτσι γίνεται στην Ελλάδα, δεν πειράζει. Αυτά είναι, εγώ μπορώ να πω, είναι όχι κακίες, κακιούλες από ορισμένους, οι οποίοι αργότερα θα συνειδητοποιήσουν. Εγώ είμαι 10 χρόνια στην επικαιρότητα και αυτό δεν είναι τυχαίο και αυτό το οφείλω στον κόσμο. Που ο κόσμος είναι ο μεγαλύτερος κριτής. Και όπως βλέπουμε και η κάθε έστωτε κυβέρνηση που ανεβαίνει, ποτέ δεν μπορεί να πει στο λαό. Μιλάει πολύ απλά. Αντρέα προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Λοιπόν, ας πω, όσο αρέσουν οι μηχανές. Οδηγείς μηχανή. Οπότε μόνο τα αυτοκίνητα. Αυτοκίνητο δικό σου έχεις? Όχι, τώρα θα πάρω. Τα ζώα σου αρέσουν, έχεις κατοικίδια, ζώα, τίποτα? Έχω ένα μικρό, ένα σπάνιελ που με πιανώ. Μα επάνω και το Παναγιώτη μαζί. Και τώρα που είσαι, ας πούμε, λείψεις από την Αθήνα, τι κάνετε? Μένει μόνο του, τι γίνεται? Όχι, έχω ανθρώπους. Έχεις ανθρώπους. Να σου πω κάτι, ποια περιοδικά σου αρέσουν, ποια περιοδικά διαβάζεις? Περιοδικά. Κυρίως περιοδικά.
Ήταν μια φράση που συχνά χρησιμοποιούσε στους απαράδεκτους, αυτή περί πολυτεχνείου, και παίρνω το έναυσμα από αυτή τη φράση για να σε ρωτήσω αν πράγματι συμμετείχες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ξέρω και την γενική σου βέβαια, στη γενιά του πολυτεχνείου. Θα ήθελα επίσης να μου πεις τη γνώμη σου για τους πολιτικούς και αν και ακόμα τώρα ασχολείσαι με την πολιτική. Ναι, συμμετείχα στο Πολυτεχνείο τότε και γι' αυτό μου είχε βγει και αυθόρμητα αυτή η φράση του Πολυτεχνείου και μου είχε βγει... Ήταν, συγγνώμη, ήταν δική σου φράση δηλαδή. Ναι, ναι, και μου είχε βγει με την έννοια ότι είχε παρέλθει το Πολυτεχνείο οριστικά και είχε παρέλθει και μέσα στην ψυχή μας, δυστυχώς, των περισσότερων. Τα ξεχάσαμε και γίναμε διάφοροι βολεμένοι όλοι με καραφλίτσες και κυλίτσες. Αυτό που εγώ τουλάχιστον ξεχώριζα, ήθελα να διαφοροποιήσω τη θέση μου, είναι ότι εγώ το ήξερα ότι δεν είμαι πια ο ίδιος. Γιατί έβλεπα άλλους φίλους ή συναδέλφους που είμαστε τότε μαζί που νομίζαν ότι είναι οι ίδιοι ακόμη, ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Χρόνος είναι πανταμάτωρο που λένε. Όσο για τους πολιτικούς, δεν έχω καμία σχέση, δεν θέλω να τη σχολιάσω. Υπάρχουν κάποιοι χαρισματικοί άνθρωποι, αλλά ο τρόπος που ασκείται η πολιτική με επίοικος με εξοργίζει. Η πολιτική όμως, δηλαδή τα κοινά με ενδιαφέρουν. Προσπαθώ και ασχολούμαι και κάνω ό,τι μπορώ και ακόμη και το, όταν βρίζω το κάνω συνειδητά, δεν το κάνω από για κάνω εδώ. Τον έξυπνο βρίζω γιατί οργίζομαι με πράγματα. Η πολιτική μου με ενδιαφέρει, δηλαδή ασχολούμαι με τα κοινά πράγματα, με πονάνε, τσαντίζομαι πολύ που δεν αγαπάνε τον τόπο και αγαπάνε την καρέκλα μόνο. Δεν ξέρω γιατί κάνουν τόσο πολύ έτσι για την καρέκλα, αυτό μπορώ να το εξηγήσω. Τους πειράζει ορθοστασία φαίνεται πολύ, ξέρω. Αλλά με τους πολιτικούς όχι, δεν έχω καμία σχέση και δεν τα πάω και καλά και μπορώ να πω δεν τους εκτιμώ. Να σε καλωσορίζω μέσα το Hi-Fi Channel στους φίλους στην Πάτρα. Ένα μεγάλο γεια, αν και είναι λίγο αργά τώρα, αλλά εντάξει, την ώρα που θα μεταδίδετε σίγουρα δεν θα είναι τόσο αργά. Ένα απογευματάκι. Ένα απογευματάκι. Για πες μου εντυπώσεις από την Πάτρα. Πώς τις εντυπώσεις που κουβαλάς από την τελευταία φορά που την επισκέφθηκες. Η Πάτρα για μένα είναι μια πόλη που έχω επισκεφθεί συχνά, την αγαπώ πάρα πολύ και πάντοτε εσύ φροντίζεις και κάποιοι άλλοι καλοί φίλοι να περνάω πολύ καλά. Να αγαπάς την Πάτρα, αλλά αυτή η σχέση είναι αφίδρομη, σ' αγαπάει και αυτή πάρα πολύ. Θα έλεγα περισσότερο από ότι την αγαπάς εσύ, γιατί δεν μας κάνει τιμή να εμφανίζεσαι και πολύ συχνά στην πόλη μας. Αυτό μην το λες, γιατί δεν είναι θέμα δικής μου τιμής, είναι θέμα πρόσκλησης. Εγώ πάντα, μακάρι να έρθω να εμφανιστώ και ένα μήνα και συνέχεια σε κάποιο μαγαζί, δεν έχω πρόβλημα. Θα μας συστήσεις τους φίλους σου που τους έχεις μαζί στο καμαρίνι κάθε βράδυ. Αυτή εδώ είναι τα διάφορα κουκλάκια που διάφορες φίλες και θαυμάστριες πολύ ευγενικά μου κάνουν δώρο. Δεν είναι χρήσιμα πράγματα, είναι πάρα πολύ γλυκά. Αυτό είναι από τα πιο αγαπημένα μου, το κουκλάκι. Γενικά, ξέρεις, είναι ένας τρόπος να δείξεις την αγάπη σου και εγώ τα κρατάω και τα μαζεύω. Σπίτι μου, αυτό είναι που θα ακούσει και ο κάθε φίλος μου στο δίσκο. Επομένως, πιστεύω ότι η ειλικρίνεια είναι αυτή. Να ξεπεράσουμε τεχνικό πρόβλημα που έχουμε, λέω Σπύρο να πάμε στο επόμενο playback, το οποίο είναι ένα τραγούδι σκέτο, δεν θα πω τίποτα. Ένα τραγούδι σκέτο. Ωραία. Λοιπόν, Σπύρο, είμαστε έτοιμοι. Το επόμενο playback. Κάποιο μήνυμα στα νέα παιδιά που όπως είπες και εσύ και συμφωνώ και εγώ απόλυτα μαζί σου έχουν πλάσει έναν κόσμο ονειρικό μέσα τους, έναν κόσμο παραμυθιάνων, ο οποίος τελικά στη σύγχρονη ζωή δεν έχει θέση. Ναι, θα στείλω ένα μήνυμα στους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με το χώρο μας
και οι οποίοι μπορεί να έχουν πλάσει ένα παραμυθένιο κόσμο όπως τον είχαμε πλάσει και εμείς. Λοιπόν, θέλει πολύ επιμονή, πολύ υπομονή, ταλέντο, τύχη και να ξέρουν ότι αν δεν τα καταφέρουν σε αυτό το χώρο δεν σημαίνει ότι δεν αξίζουν, σημαίνει ότι ίσως κάποιοι άνθρωποι δεν τους πιστέψαν και δεν τους δόθηκε η κατάλληλη ευκαιρία που δόθηκε σε εμάς και είχαμε τη τύχη. Θα σας κάνω μια ερώτηση τώρα τελειώνοντας που πιστεύω ότι θα έχω διαφορετικές απαντήσεις. Ποιους καλλιτέχνες παραδέχεστε στην Ελλάδα? Για διαφορετικούς λόγους τον Πασχάλη, από τους νέους στην Ευρυδίκη, τον Μπίγαλη και τον Τουρνά. Ποιος καλλιτέχνης, ποιος συνθέτης εκτός από τα κομμάτια του Νάσου? Ναι, ναι. Ότι είδες, διάλεξα ανθρώπους που ασχολούνται στο μοντέρνο τραγούδι. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άλλοι που ασχολούνται στο άλλο τραγούδι δεν είναι ικανοί. Απλά ασχολούμαι περισσότερο με το μοντέρνο. Ποιος συνθέτης έφερε να σου γράψει κομμάτια, δεν υπήρχε ο Νάσος, για να τα πεις με τη φωνή σου, να τα ερμηνεύσεις με τη φωνή σου? Να πω ότι γράφω τραγούδια κι εγώ. Εκτός από μένα, μου αρέσει πολύ ο Θεοφάνους. Αυτός. Λοιπόν, έκανες το μεγάλο άλμα Τάσο το 1990. Ήταν η χρονιά που έκανες τη μεγάλη έκπληξη, θα έλεγα, και έφτιαξε ένα τραγούδι σταθμό για την Πάτρα. Όμως θα ήθελα εγώ να ξεκινήσουμε πριν το 1990. Το να πάρουμε τον Τάσο Μαρακό από τη στιγμή που αρχίνησε να τραγουδάει. Ναι. Και λέω, θα πρέπει να καθίσω έτσι. Ναι. Και να σκέφτεσαι. Να σκέφτομαι. Ξεκίνησα από μικρός. Μπήκα στο χώρο, τον επαγγελματικό χώρο της μουσικής, περίπου στα 14 χρόνια μου. Έπαιζα σε διάφορα γνωστά μαγαζιά της Πάτρας τότε. Πήγα φαντάρος, ενηλικιώθηκα, κολλήθηκα. Να φανταστώ ότι όταν ήσουν φαντάρος έπαιζες και στη μονάδα σου, ρεγούσες. Ναι, ναι, πάντα, πάντα. Ναι. Έπαιρναν και πολλές άδειες. Κάτι να γι' αυτό, έτσι. Και φτάσαμε, όπως είπες και εσύ, σε αυτή τη χρονιά, το 1990, που σαν από Θεού δώρο, μου ήρθε μία ιδέα, ένα όμορφο τραγούδι, το οποίο μιλάει και θα μιλάει για πάντα, για Πάτρα, για τη ζωή, τη δραστηριότητα και την ομορφιά που κρύβει αυτή η πόλη. Ήταν ένα κομμάτι που ήταν μεγάλη προσφορά του στην Πάτρα, Τάσο. Δεν ήταν μόνο για εσωτερική κατανάλωση, δεν ήταν μόνο ένα κομμάτι δηλαδή, που έκανε εμάς πατρινούς να διασκεδάσουμε. Μα και από μένα, από μέρος μου, δεν έγινε για εσωτερική κατανάλωση. Ήταν αυθόρμητα, ήταν μια αυθόρμητη δουλειά, μια αυθόρμητη δημιουργία με φίλους, να υμνήσουμε κάτι πατρινό, τίποτε άλλο. Και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ σπουδαίο, με την έννοια ότι όλη η Ελλάδα έμαθε μέσα από λίγες νότες τι σημαίνει πατρινό καρναβάλι. Ναι. Και αν θέλεις, ήταν με καλύτερο μάτι η πολιτεία γενικότερα αυτή την υπόθεση του πατρινού καρναβαλιού. Ναι, βέβαια. Και σύν το χρόνο, τώρα που πέρασαν ήδη και 3 χρόνια από τα πρώτα μου δισκογραφικά βήματα, βλέπω μια τρομερή ανάπτυξη γύρω από αυτό το τομέα, γύρω από το καρναβάλι. Αλλά ο Τάσος Μαρακός δεν είναι μόνο καρναβάλι. Με πρόλαβες, αυτό θέλω να πω. Και θα προσέχατε επίσης ότι ο Τάσος Μαρακός όχι μόνο δεν είναι μόνο καρναβάλι, αλλά δεν είναι μόνο ανιφιός του Τόνι Μαρούδα.